Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε στην αυτοδιοίκηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Γιαννάκη. Καθώς... Δήμαρχε, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πήρατε κι εσείς μέρος συνάντηση με τον κύριο Μουσουρούλη σε μια σειρά επαφών που έχει ο συντονιστής για την κατάρτιση του Master Plan για τη μεταλλητική εποχή και τη μετάβαση. Ποια είναι η πρώτη αίσθηση από την επαφή με τον κύριο Μουσουρούλη? Τι αποκομίσατε από την συνάντηση, τι του είπατε και τι σας είπε βεβαίως και εκείνος? Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Μουσουρούλης επισκέφθηκε την περιοχή μας και τον Δήμο τον δικό μου. Όπως ξέρετε, ο κ. Μουσουρούλης είναι ο άνθρωπος που έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός να συντονίσει όλες τις διαδικασίες της μετάβασης της περιοχής μας στη μετά λιγνίτη εποχή. Είναι ένας τέλεχος που έχει θητεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι έμπειρος και η επίσκεψή του εδώ πέρα είχε να κάνει με τη υλοποίηση της υπόσχεσης που μας είχε δώσει όταν είχαμε κατέβει οι δήμαρχοι και τον είχαμε βρει στην Αθήνα, έτσι ώστε να δει από κοντά την περιοχή μας, να ακούσει από κοντά τα προβλήματά μας και με βάση αυτά να προχωρήσουμε στην κατάρτιση του Master Plan. Ποιο είναι το κλίμα λοιπόν που πήρατε από τον κύριο Μουσουρούλη? Έχουμε ακούσει σε παρόμοιες συναντήσεις με άλλους δημάρχους να τους λέει ότι εμείς θα έχουμε σαν στόχο να γραφτεί μαζί η ατζέντα, το σχέδιο. Αυτήν την εικόνα αποκομίσατε? Πράγματι έτσι είναι. Αυτό μας μετέφερε και σε εμάς. Άκουσε τα προβλήματά μας. Συζητήσαμε ό,τι έχει να κάνει με την προβληξιαστική επίδραση της παύσης της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων τόσο στο εισόδημα όσο και στην απασχόληση που θα έχει για τους κατοίκους της περιοχής μας. Συζητήσαμε για τα κρίσιμα θέματα της τηλεθέρμανσης του φυσικού. Μιλήσαμε για την εξέλιξή του. Για την τηλεθέρμανση, πάντως, φαντάζομαι δεν σας έδωσε κάποιο στοιχείο, γιατί σε άλλες συναντήσεις είχε πει ότι είναι αναρμόδιος για την τηλεθέρμανση να μιλήσει. Έτσι είναι. Απλά επειδή ξέρουμε τις διαθυδέσεις του, μεταφέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα ώστε να μας βοηθήσει να τα λύσουμε και να μην έχουμε προβλήματα από το φθινόπωρο. Βεβαίως. Κατερίνα. Βέβαια, ο Δήμος ο δικός μας είναι λίγο διαφορετικά από τους άλλους Δήμους, γιατί δεν έχει αναπτυγμένη την τηλεθέρμανση. Είναι σε ένα στάδιο που ήταν να μπει στον ιστό της πόλης. Mm. Αλλά έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή. Γνωστό, γνωστό. Κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε των Ενεργειακών Δήμων, σας άκουσα να λέτε μετά την συνάντηση με τον κύριο Μουσουρούλη ότι αισιοδοξείτε μέσα από το σχέδιο αυτό της δίκαιης μετάβασης θα ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο για όλους. Πού το στηρίζετε αυτό, κύριε Δήμαρχε? Πράγματι αυτό είπα και αυτό το στήριξα στο ότι αυτή η μετάβαση θα έχει να κάνει με σημαντικούς χρηματικούς πόρους και θα πρέπει όλα αυτά εμείς μέσα από την ετοιμότητά μας να τα εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το αύριο καλύτερα. Θα μπορούσε η μεταλλητική περίοδος έτσι και αλλιώς όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Οπότε όσο βίαιη και αν μας φαίνεται τώρα που είναι βίαιη και αυτό το μεταφέραμε κιόλας και στον κύριο Μουσουρούλη, εφράσαμε δηλαδή την βούληση να γίνει μετάβαση πιο δίκαια και ομαλά. Αυτός μας υποσχέθηκε τη χρηματοδότηση. Ήδη από το Πράσινο Ταμείο θα έρθουν κάποια χρήματα στους ενεργειακούς δήμους. Οπότε έχοντας σε βάση αυτό, νομίζω ότι αν τα εκμεταλλευτούμε και αν έχουμε και την ετοιμότητα, γιατί δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν και πολλά άλλα πράγματα έτσι ώστε να έχουμε αυτή την ετοιμότητα από μελέτες, από την υλοποίησή τους και όλα αυτά, για να είμαστε καλύτερα αύριο. Μάλιστα. Κώστα. Εγώ το μόνο ερώτημα που θέλω να θέσω, κύριε Δήμαρχε, είναι αν βγαίνουν οι χρόνοι της μετάβασης, γιατί από όσο γνωρίζουμε η χρηματοδότηση θα ξεκινήσει στην καλύτερη περίπτωση μετά το 2021. Χρήματα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Είπατε κι εσείς μελέτες τώρα αν θα κάνουμε, δεν έχουμε κατασταλάξει για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Το business plan δεν είναι ακόμη έτοιμο, θα παρουσιαστεί σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, μέχρι τέλος του χρόνου λένε κάποιοι άλλοι. Βγαίνουν οι χρόνοι? Φυσικά και δεν βγαίνουν οι χρόνοι, γι' αυτό το φωνάζουμε από την αρχή, γνωρίζοντας τα προβλήματα της περιοχής μας και ζητάμε τουλάχιστον τα εργοστάσια τα οποία είναι πιο καθαρά, όπως είναι της Μελίτης, να λειτουργήσουν για τουλάχιστον μία δεκαετία. Για το Πτολεμαϊδα 5 εννοείται ότι το θεωρώ δεδομένο, δηλαδή ότι θα λειτουργήσει και μετά το 2028. Οι χρόνοι είναι πολύ στενοί και μάλιστα όπως είπα και αυτό, ότι πρέπει οι μελέτες μας να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να υλοποιηθούν.
Και με αυτά τα δεδομένα που έχουμε με το 44-12, είναι αδύνατο να βγουν όλα αυτά. Άρα πρώτο μέλημά μας είναι, για να είναι ομαλή η μετάβαση αυτή, να μπορέσουμε να την κάνουμε σε μεγαλύτερο χρόνο, τουλάχιστον μια δεκαετία. Για εσάς δεδομένο είναι πως θα υπάρχει παράταση στην Τολμαϊδα 5, όμως όχι και την κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει επίσημη εξέλιξη. Εγώ το θεωρώ, γιατί είναι μια μονάδα η οποία ακόμα δεν έχει κατασκευαστεί. Ναι, έτσι ακριβώς. Υπάρχει επόμενη διαβούλευση μετά την επίσκεψη Μουσουρούλη? Έχει κανονιστεί κάτι? Δηλαδή, μέχρι και την ανακοίνωση του business plan, ολοκληρώνεται η διαβούλευση με την επίσκεψη Μουσουρούλη, ή θα υπάρξουν επισκέψεις υπουργών, θα κατέβετε εσείς στην Αθήνα? Φυσικά και είμαστε σε μια εξελισσόμενη κατάσταση, οπότε οι επαφές θα είναι συνεχείς, τόσο με τους υπουργούς, τον κύριο Θωμά, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, όσο και με τον κύριο Μουσουρούλη, που έχουμε και καθημερινή επαφή, γιατί είναι ο άνθρωπος που αγκάλιασε τα προβλήματα τα δικά μας, των Δήμων δηλαδή. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση συνεχούς επικοινωνίας, άλλωστε οι εξελίξεις τρέχουν και οφείλουμε εμείς όχι μόνο να τις ακολουθήσουμε, αλλά πολλές φορές να είμαστε και μπροστά από αυτές. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.